Τρίτη, Τετάρτο απόγευμα. Ο Χρήστος ήρθε το πρώτο να το δώσει σε εμάς εδώ στο Δήμο, για να συνεχίσουμε. Εγώ θα πω μόνο ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Είναι μεγάλη χαρά, ένα γρινιωτάκι και θα το πω έτσι ακριβώς, να προοδεύει τόσο πολύ, να έχει κάνει μια από τις μεγαλύτερες μελετητικές εταιρείες της χώρας και όχι μόνο να δουλεύει στο εξωτερικό σε σπουδαία project η εταιρεία του και να δίνει προσφορά στην πόλη που μεγάλωσε, στη χώρα, μια δουλειά που δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει, όπως πολλοί αδιαφορούν. Είναι μια πράξη σπουδαία, μόνο σπουδαία θα μπορούσα να το πω, προς τιμήν του, τι να πω, δεν έχω να πω, πραγματικά χάνω τα λόγια μου στο τόσο στο μεγαλείο ψυχής κάποιων ανθρώπων και ένας από αυτούς είναι ο Χριστός. Ο Δήμαρχος, ο Γιώργος, τέλος τα παραλέει. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια ιδέα που μας γεννήθηκε. Ουσιαστικά γεννήθηκε από μια συζήτηση που είχαμε πέρυσι με τους γονείς μου, όπου μου ζητάγανε να κάνουμε κάτι για την πόλη μας. Και επειδή ήμασταν οι μελετητές που είχαμε κάνει τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Πατρών, ήταν μια ιδέα του Μακαρίτου πατέρα μου που μου λέει κάτι πρέπει να κάνεις για το Αγρίνιο. Και επειδή το Αγρίνιο είχε μείνει εκτός του δικτύου αυτοκινητοδρόμων, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια μελέτη που να συνδέσουμε το Αγρίνιο με την Ιωνία Οδό. Οπότε λοιπόν με αυτή την ιδέα προσεγγίσαμε τη Δημοτική Αρχή, το Γιώργο. Ήταν πολύ υποστηρικτικός, μας βοήθησε πάρα πολύ, μας ενθάρρυνε και αυτή την ιδέα. Στη συνέχεια κάναμε και ένα ραντεβού και με την ηγεσία του Υπουργείου, όπου και εκεί μας ενθάρρυναν. Τους παρουσιάσαμε ένα κάποια προσχέδια της ιδέας μας κτλ. Και από εκεί και πέρα θέλαμε να δούμε τι λύσεις θα δώσουμε, τι λύσεις θα εξετάσουμε, από πού θα περάσει ο δρόμος. Και ξεκινήσαμε και μιλούσαμε με πολλούς αγρινιώτες. Επειδή εδώ μεγαλώσαμε, εδώ είναι οι φίλοι μας, μιλήσαμε με κάποιους παραγωγικούς φορείς, με φίλους, με διάφορες ιδέες, μιλήσαμε με κόσμο έξω που βρίσκαμε. Καταλήξαμε σε μια λύση, θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη, που συνδυάζει τα περισσότερα πράγματα. Θα σας την παρουσιάσω με λεπτομέρεια στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα τώρα είναι περισσότερο, εγώ θα έλεγα, στα χέρια του Υπουργείου, αλλά και με την πίεση του Δήμου και των τοπικών φορέων, ώστε να μπορέσει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το έργο να μπει στην κατασκευή, ώστε σε λίγα χρόνια να μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές ταξίδι και ένα γρήγορο ταξίδι από Αγρίνιο προς Γιάννενα, προς Πάτρα, προς Αθήνα. Αυτά. Πολύ περισσότερη δουλειά. Αυτό που λέει ο Δημήτρης, δεν κάναμε και μια δωρεά. Δεν κάναμε μια δωρεά για να κάνουμε μια δωρεά. Κάναμε μια δουλειά, όπως είναι φοβερή δουλειά. Άοκνα, πραγματικά άοκνα. Και με στενή συνεργασία. Αυτό που είχε πει ο Δημήτρης, έβαλε φανταστικές ιδέες και ο Δημήτρης μας έφερε, δηλαδή ασχολήθηκε πραγματικά με τεχνικά ζητήματα. Πάνω απλά ιδέα έβαζε, η ομάδα έβαζε δουλειά όμως, έβαζε πλάτη σοβαρή ουσιαστία τώρα, τι να λέμε. Αλλά μας έδωσε πολύ ωραίες ιδέες. Γιατί άλλο τώρα... Σήμερα είναι μια πολύ σπουδαία μέρα. Εγώ προσωπικά τη θεωρώ την πιο σπουδαία μέρα όσο καιρό είμαι στο Δημαρχείο. Όσο καιρό είμαι Δήμαρχος του Αγρίνιο. Και το λέω από ψυχής, γιατί έχω έναν... δίπλα μου έναν καταπληκτικό άνθρωπο, ένα αγρινιωτάκι, και το λέω έτσι, πραγματικά γιατί ο Χρήστος ο Ράδος είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, μεγάλωσε και πήγε σχολείο στο Αγρίνιο και η ζωή και η δουλειά του τον έφεραν να είναι ο ιδιοκτήτης, ο επικεφαλής μιας μεγάλης μελετητικής εταιρείας που δουλεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δουλειά δωρεά για το Δήμο του, το Δήμο του Αγρινίου, αλλά και για τη χώρα ολόκληρη. Την προωθημένη μελέτη για την κατασκευή της κάθετης σύνδεσης του Αγρινίου. Μόνο μπράβο, μόνο ευχαριστίες και ας γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας,
γιατί βοηθάει πάρα πολύ να λύσουμε ένα μεγάλο και σημαντικό ζήτημα, αυτό το ότι με την κατασκευή της Ιόνιας Οδού το Αγρίνιο απομονώθηκε, χρειάζεται η κάθετη σύνδεση να κατασκευαστεί για να μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά, το Αγρίνιο να γίνει πραγματικά μία μεγαλούπολη που οφείλει να γίνει και που η κατασκευή της κάθετης σύνδεσης σε συνεργασία και με την νότια περιμετρική που δημιουργείται αλλά και με το επιχειρηματικό πάρκο που είναι στους σχεδιασμούς μας θα δώσει στο Αγρίνιο τη μορφή, τη λογική μιας μεγαλούπολης που το οφείλουμε στους εαυτούς μας, στους γονείς μας αλλά και στις επόμενες γενιές, στα παιδιά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την πόλη, στον Χρήστο το Ράδο και στη μελετητική του ομάδα για αυτή τη σπουδαία προσφορά δωρεά στην πόλη μας.